κόβουν αιωνόβια δέντρα, πλατάνια, λεύκες και καρδιές στο σταθμό Αγκίστας, γεγονός που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Η κυρία Ελένη Διονυσίδου, εκ μέρους των κατοίκων της περιοχής, διερωτάται τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο κόβονται τα πολύτιμα δέντρα και ζητούν επίσημη ενημέρωση. Εδώ κοντά ειδοποιήθηκα φυσικά από χθες μέχρι σήμερα και βρέθηκα στο ίδιο μέρος για να δω τι ακριβώς γίνεται. Έχουν κοπεί κάποια δέντρα, αιωνόβια δέντρα βέβαια, πλατάνια, λεύκες και καρυδιές. Κάποια είναι όντως σηματοδοτημένα με τους αριθμούς, που σημαίνει βέβαια έγιναν με την άδεια του δασαρχείου και αν βρισκόταν εδώ, και θέλουμε να μάθουμε ακριβώς τι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα. Πριν χρόνια ζητήσαμε να γίνουν κάποια διπλημμυρικά έργα, γιατί πλημμυρίζει ο ποταμός και πάζει τη αρχαία γέφυρα και βέβαια θέλουμε να την σώσουμε, γιατί γίνεται, θα καταστραφεί τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Σήμερα δεν ξέρουμε αν όντως είναι αυτά, αν το έχει αναλάβει το θέμα αυτό η περιφέρεια, αν ο Δήμος μας είναι ενημερωμένος. Κόβονται τα δέντρα 20 μέτρα πιο έξω από τις ακτές. Υπάρχουν αναχώματα εκεί. Τι γίνεται? Έχουμε πέσει κορμί μέσα, που σημαίνει ότι αν θα ρίξει μια βροχή θα κατέβουν αυτοί οι κορμοί, οι οποίοι αιωρούνται μέσα στο νερό, θα κλείσουν πάλι τις καμάρες της γέφυρας και θα έχουμε πάλι την πλημμύρα, που ξέρετε η πλημμύρα φτάνει μέχρι σχεδόν το δρόμο της ασφάλτου του χωριού μας. Περιμένετε τώρα, γιατί εμείς επικοινωνήσαμε με όλους αυτούς που προαναφέρατε. Ναι. Δηλαδή ο Δήμος μας είπε ότι είναι θέμα της αντιπεριφέρειας, η αντιπεριφέρεια μας είπε ότι είναι θέμα του δασαρχείου και το δασαρχείο μας είπε ότι είναι θέμα της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της αντιπεριφέρειας. Ότι πρόκειται για ένα αντιπλημμυρικό έργο, για να γλιτώσετε όλη αυτή την ταλαιπωρία σε περίπτωση δυνατής βροχής. Εσείς όμως μας περιγράφετε κάτι άλλο τώρα, ότι ουσιαστικά αιωρούνται κορμοί μέσα και έχουν κοπεί και αιωνόβια δέντρα, τα οποία πού ήταν, μέσα στο ποτάμι? Τι έχετε δει, γιατί εσείς πήγατε στο σημείο? Οι κάτοικοι ζητούν να τους επιδείξουν τα σχετικά έγγραφα. Επίσης επισημαίνουν πως τα κλαδιά των δέντρων βρίσκονται μέσα στην κήτη του ποταμού, με όποιους κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Να δούμε χαρτιά και να δούμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Ωραία, να το ψάξουμε κι εμείς, γιατί σας είπα ότι η μία υπηρεσία μας στέλνει στην άλλη. Ναι, για αυτό είναι το. Ήθελα να πω ότι κάποια από αυτά τα δέντρα, από ό,τι ακούω δηλαδή από τον κόσμο και από το ένα χωριό και από το άλλο το χωριό, έχουν δοθεί σε ανθρώπους που τα παίρνουν σιδηροδών, τέλος πάντων, δέντρα για να τα καίνε στα σπίτια τους. Τι γίνεται? Τι εννοείται ότι... Είναι να μας απαντήσουν και να μας δώσουν απαντήσεις πραγματικές, ότι όντως γίνεται αντιπλημμυρικό έργο εκεί. Ποιος το έχει αναλάβει, ποια εταιρεία το έχει αναλάβει, είναι ανάθεση έργου, τι είναι, εποπτεύονται, υπάρχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει ασχοληθεί? Ναι, πρέπει να τα ξέρει. Και να τα ξέρει πρώτα απ' όλα ο Δήμος μας, ο οποίος να μας τα μεταφέρει και σε εμάς. Σε περίπτωση βροχόπτωσης, αυτά τα κλαδιά τα οποία κόψανε και πήραν τους κορμούς και τους δανειάσανε, όπως τα δασαρχεία που κάνουν και τα κυβίζουν, είναι σκόρπια αριστερά και δεξιά της όχθης, και από τη μεριά της αλιστράτης και από τη μεριά της Ριτάσης. Η κορμή. Όχι κορμή, κλαδιά κομμένα. Τα κλαδιά ξεραμένα. Πρέπει... Ναι, τα κλαδιά δεν πρέπει να απομακρυνθούν. Σαφώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι... Και σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης και κάποιου πλημμυρικού φαινομένου, όλα αυτά τα κλαδιά θα ανεβεί η στάθμη του νερού και θα οδηγηθούν στη γέφυρα, την αρχαία γέφυρα. Και θα πράξουν τις καμάρες.